Ο πρόωρος ερχομός της Άνοιξης και η ανομβρία που σημειώθηκε στη διάρκεια της χειμερινής περίοδου έθεσαν σε συναγερμό τους παράγοντες του ΓΟΕΒ Αλφιού Πηνιού αλλά και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων σε ολόκληρο το νομό της Ηλίας προκειμένου να ετοιμαστούν νωρίτερα για την έναρξη της αρδευτικής περίοδου. Για να τεθεί ωστόσο σε λειτουργία το δίκτυο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν άμεσα αρκετά προβλήματα. Η οικονομική δυσπραγία των οργανισμών σε συνδυασμό με την κάκιστη κατάσταση τόσο του δικτύου άρδευσης όσο και των αντιλιοστασίων δημιουργούν συνθήκες μη κατάλληλες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Θέλουμε θηροφράγματα και όχι αγάλματα που φτιάχνανε εκεί για τη, μια αξιοποίηση. Χαλάστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ εκεί και δεν ολοκληρώθηκε. Και με λιδωρήθηκα γιατί το είπα και τώρα και τα άλλα. Δηλαδή με 500.000 γινόταν συντήρηση του φράγματος, βαλβίδα και θηροφραγμάτων. Δεν έγινε αυτό και φτιάξαμε έναν εξώστε εκεί και το κοιτάμε που είναι στη μέση. Να πει εκεί πέρα ο κύριος Κατσιφάρας, στη ΔΕΗ, στον διοικητή, στον υπουργό, τι θα βάλετε με τους ΤΟΕΒ, κύριε. Εγώ σας λέω, κλείσαμε. Πού θα τα πάρει λεφτά, τα λεφτά η ΔΕΗ. Δεν έχουμε νερό φέτο. Δεν μπορεί ο κύριος Κατσιφάρας να πει, κάποτε να το πει. Και ψηφίζουμε, κύριε Περιφερειακό. Γιατί ψηφίζουμε την Περιφέρεια. Δεν θα μα δίνει λεφτά η Περιφέρεια. Να μα ηθική στην παράσταση. Την ίδια ώρα η ΔΕΗ αποστέλει τελεσίγραφα σε ΓΟΕΒ και το ΕΒ πως εάν δεν αποπληρωθούν άμεσα τα χρέη, θα διακόψει το ρεύμα στα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια. Όλα αυτά τέθηκαν σήμερα επιτάπητο στην σύσκεψη που συγκάλεσε η διοίκηση του ΓΟΕΒ παρουσία των αντιπεριφερειαρχών Ηλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών της Περιφέρειας, των Προέδρων των ΤΟΕΒ, ενώ ο μοναδικός Δήμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα ήταν ο Δήμος Πηνίου, με τον Αντιδήμαρχο Σπύρο Βασιλείου να συμμετέχει στη σύσκεψη. Οι Πρόεδροι των ΤΟΕΒ εξέφρασαν την αγωνία τους για τη νέα αρδευτική περίοδο, ενώ ζητήθηκε η αρρωγή της Περιφέρειας τόσο στην εκτέλεση των έργων καθαρισμού σε άβλακες και διόρυγες, αλλά και για το μείζον θέμα των χρεών, με το να ζητηθεί άμεσα από τον Περιφερειάρχη συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς ώστε να μεσολαβήσουν στη ΔΕΗ για να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις στις οφειλές. Μόνο για τον ΓΟΕΒ αυτές αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια. Οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι οικονομικά για όλη τη χώρα αλλά και για τους θεσμούς, τους αυτοδιοικητικούς, άρα και για την περιφέρεια. Δεν βρισκόμαστε σε εποχές που μπορούσαμε να προσφέρουμε αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια οικονομική. Είπαμε όμως ότι θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους, να δούμε τις άμεσες και επίγουσες ανάγκες προκειμένου να λειτουργήσει και να τρέξει νερό, όπως είπαν οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ, διότι ενδεχομένως και οι κλιματικές συνθήκες να είναι δύσκολες φέτος, άρα πρέπει να είμαστε και πιο έγκαιρα προετοιμασμένοι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς τον τρόπο και το ύψος της οικονομικής βοήθειας που μπορούμε να προσφέρουμε και όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και μέσω των τεχνικών μας υπηρεσιών. Το άλλο ζήτημα που έθεσαν οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ ήταν το μεγάλο ύψος της οφειλής που έχουν προς τη ΔΕΗ, το οποίο αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό. Η ΔΕΗ στέλνει εξώδικα και απειλεί με διακοπές ρεύματος, άρα αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό και πρέπει να αναλογιστεί και την ευθύνη της ΔΕΗ για το τι θα κόψει και τι δεν θα συμβεί εάν το ρεύμα κοπεί, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε παραγωγή. Αν αυτό είναι καλό για τη χώρα και αν η ΔΕΗ θεωρεί ότι δεν έχει και άλλο ρόλο εκτός από το ρόλο που έχει μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή έχει και κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνικό ρόλο, τότε ας το κάνει. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση εμείς και με τον Περιφερειάρχη θα ζητήσουμε να συναντηθούμε και με τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να το θέσουμε στο επίπεδο αυτό και στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ το θέμα, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση σε κάθε περίπτωση να μην κοπεί εν ώψη της αρνητικής περίοδου το ρεύμα. Παρότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή και υγιή διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όμως να επισημάνω κάποια πράγματα. 19 εκατομμύρια, το είπαμε και στη σύσκεψη μέσα, είναι μισθοδοσία των υπαλλήλων που όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και εσείς βεβαίως, ότι από την 1η-1η του 2016 η μισθοδοσία πληρώνεται από πόρους της περιφέρειας πλέον. Επίσης 13,5 εκατομμύρια τα οποία μεταφέραμε όπως γνωρίζετε στην Τράπεζα της Ελλάδος από πόρους της περιφέρειας, από εσωτερικά έσοδα της περιφέρειας, προκειμένου να πληρωθούν μισθοί συντάξεις που είχε πρόβλημα την άνοιξη του 2015
προς το τέλος της άνοιξης του 2015 η κυβέρνηση να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, όπως και την κάρτα σίτησης. Αμέσως σας λέω ένα ποσό 35 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα, όμως σε κάθε περίπτωση εμείς, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, είμαστε κατεύθυνση να βοηθήσουμε. Οι εργασίες καθαρισμού των αρδευτικών καναλιών και των βιορίγων θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν, είπε ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Νίκος Φάμελος, καθώς και η συντήρηση των αντλιοστασίων, τα οποία αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν. Έθεσε επίσης ζήτημα για τις προσλήψεις του εποχικού προσωπικού, καθώς και το μεγάλο θέμα των χρεών προς τρίτους, ζητώντας την αρρωγή της περιφέρειας. Συζητήσαμε για τις οφειλές του ΙΚΑ και της ΔΕΗ, γιατί ήδη η ΔΕΗ έστειλε τελεσίγραφα. Και απορούμε πώς έρχονται τελεσίγραφα ειδικά για τα αντλιοστάσια αποστράγγισης, που σημαίνει η διακοπή του ρεύματος σε αντλιοστάσια αποστράγγισης, σημαίνει πλημμύρα. Τα χρέη έρχονται από πάρα πολύ παλιά, αν τεθεί το ερώτημα γιατί δεν πληρώνουμε. Είναι μεγάλες οι οφειλές και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πήραμε μία απόφαση ότι τις επόμενες, άμεσα το επόμενο διάστημα θα γίνει συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς και σε σχέση με τους οφειλές του ΙΚΑ και σε σχέση με τους οφειλές της ΔΕΗ, για να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα πλαίσιο που θα υπάρξει η δυνατότητα να ρυθμίσουμε, μιλάμε για ειδικές ρυθμίσεις, να ρυθμίσουμε αυτές τις οφειλές και να υπάρξει συνεννόηση ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε και να ανταποκριθούμε. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε κάποιες από τις συντηρήσεις να αναλάβει η περιφέρεια. Θα έχουμε μία συνάντηση με τον κύριο Κατσιφάρα και ζητάμε και την συμπαράσταση της περιφέρειας σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, γιατί πάνω απ' όλα η παραγωγή είναι η οικονομία του νομού. Χωρίς καλλιέργεια ο νομός έχει πεθάνει.